θα ξαναπώ γιατί όλα αυτά τώρα συνδέονται. Είναι κομμάτια ενός μεγαλύτερου παζ. Με φόντο αυτά που έγιναν την τελευταία ώρα και συνεχίζουν να εξελίσσονται στο παρασκήνιο στη Βρετανία και πολύ περισσότερο με αυτές τις πτυχές που συνδέονται μεταξύ τους, επειδή είναι πραγματικά η πρώτη φορά μετά από 4-5 χρόνια που είναι ο πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης που έχει τέτοια αντιμετώπιση δημόσια, Μήπως βρισκόμαστε και σε μια φάση που τον αφήνουν, τον εγκαταλείπουν, τον τελειώνουν. Μήπως ο Άρης Πίνο ο καταραίει, επειδή λέει ο, ο Στέφανος Χίος, για τις εκλογές, τις ευρωεκλογές που θα γίνουν τον Ιούνιο. Μήπως έχουμε, λέω εγώ, τίποτα πιο γρήγορες εξελίξεις. Διότι αναρωτιέμαι πώς μπορεί να σταθεί ο κύριος Μητσοτάκης τώρα, ύστερα από αυτό το οποίο ο, έχει συμβεί. Και πώς... Με ποια αξιοπιστία και οτιδήποτε άλλο μπορεί να α, κουβεντιάσει με τον Ερντογάν και να του πει περάστε, καθίστε, πηγαίνετε και στη Θράκη. Και πολύ περισσότερο όταν πριν από λίγη ώρα, να πω την πληροφορία αυτή α, και θα δούμε και τα υπόλοιπα αμέσω μετά, εξέδωσαν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις μια συνηθισμένη νότα α, για ασκήσεις α, στο Ανατολικό Αιγαίο και εξεδόθη αμέσω από την Τουρκία Naftex, Εξεδόθη ναύτεξ, εξεδόθη Naftex και προσέξτε την πρόκληση. Λένε ότι με την ε, άσκηση που κάνουμε, με τις ασκήσεις που κάνουμε στην περιοχή, παραβιάζει, λέει η Ελλάδα, την συνθήκη της Λοζάνης για την αποστρατικοποίηση της Ικαρίας. Δηλαδή είχαμε το Σούνακ Νωρίτερα τώρα μας προκύψαν, κύριε Σπίνο, και οι Τούρκοι.